Όλους τα κλειδιά που είναι. Τα κλειδιά, κάτσε να θυμηθώ. Έχω πει σ' όλο τον κόσμο. Να τα κλειδιά. Φίλιππε, Γιάννηξε εσύ γιατί δεν βλέπω που είναι το... Το άλλο, Φίλιππε, το θυμάσαι που λέει αυτό το... Μα το Θεός αγαπάω, συγχωράμε. Μα το Θεό ρε Μαρίζα, σταμάτα, σταμάτα, πάμε να σε βάλει για ύπνο. Δεν πήρες ή πιες, ρε παιδάκι. Πέρασα πολύ ωραία απόψε. Αγκάλιασέ με. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Και καλά, ο Σπύρος είχε την ιδέα να με καλέσει στο σπίτι. Άσχετα με το τι έγινε. Το Φίλιππο ποιος τον κάλεσε. Ποιανού ιδέα ήταν. Για ήρεμιστε λίγο. Τι την τραβάσα τσουβάλι, να σου θυμίσω ότι είναι έγκυος. Έχει ξεχάσει πολλά, ο κύριος Ποντίκης. Να ήταν μόνο αυτό. Δική σου ιδέα ήτανε. Ρε, δεν θέλω να μου μιλάς, το καταλαβαίνεις. Ρε! Ρε, το καθηγητή σου, μωρό μου. Σε παρακαλώ τώρα, παραφέρεσαι. Ώρα είναι να φάσει καμιά αποβολή. Αποβολή. Είμαι στην κατάσταση που είμαι και λες αυτή τη λέξη. Συγγνώμη, μωράκι μου, συγγνώμη. Θα δώσω εγώ ένα φυλάκι. Ναι, παρόρθωσο. Ελά, μωρέ, αφήστε τις αηδίες, περιμένω μια απάντηση. Νομίζω ότι βοηθάς με τον Φίλιππο. Είδα τι κατάφερα όταν τη βοηθούσε και με σένα. Τι θέλεις τώρα, Ποντίκη. Ο Σπύρος μου είπε ότι χθες ήσουν χώμα. Πεθαμένος ήταν, χάλια ήταν. Ε, και τι. Ζωντάνευσε σήμερα και ήρθε να μας το παίξει σαν μπουκάς. Ρε, πήγαινε να τρελάνεις τίποτα άλλου. Αγάπη μου, στον υπέρηχο σήμερα θα έρθει και η μαμά μου. Αχ, όχι, σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό. Ναι, θα έρθει για να μαλώσει το γιατρό που δεν μπορεί να δει τι παιδάκι θα κάνουμε. Ο γιατρός στέει. Ναι, έτσι λέει η μαμά. Και αν δεν το βρει και σήμερα, θα το πάρει το βίντεο και θα το πάει στον αδερφό της. Παιδάκι μου, στην ασφαλεία, στο ανακριτικό. Ναι, έχουν κάτι μηχανήματα υψηλής ανάλυσης. Να μην μένουμε άλλο σε αγωνία, ε. Λοιπόν, υπάρχει θέση στο σχολείο μας και για τον Τάσο μου. Κοίταξε να δεις, Κοραλία, έχουμε την αποχώρηση ενός καθηγητού. Καθηγήτριας, για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Γνωρίζω. Η Στά μου υπέβαλε την παρέτησή της. Σήμερα το πρωί το έμαθα. Βέβαια, ως υπολικιάρχης, θα έπρεπε να το γνωρίζω από τους πρώτους. Αλλά και να ήθελε να με βρει κανείς αυτές τις μέρες. Και όπως καταλαβαίνετε, η θέση αυτή πρέπει να καλυφθεί από την αντίστοιχη ειδικότητα. Ποια ειδικότητα είναι η συνάδελφος? Σας ρωτάω γιατί μη με βλέπετε έτσι. Δεν είμαι μόνο αυτό που φαίνεται. Λέτε να αντέξω να δω και το υπόλοιπο. Είναι πολυπτυχιούχος ο Τάσος μου. Βέβαια, ως μαθηματικός θέλει να εργάζεται, αλλά έχει και πτυχίο θεολογίας, αγγλικής φιλολογίας. Ό,τι πρόλαβε. Ναι. Παράλληλα, είχα διοριστεί ως μαθηματικός και ήμουνα το πρωί φοιτητής και το βράδυ καθηγητής. Εργαζόμουνα σε νυχτερινό λύκειο. Να, τώρα είμαι στο δεύτερο έτος της νομικής. Έχει και συνέχεια. Τη νομική και τέρμα. Δεν θα περισσεύει χρόνος. Βλέπετε, έχουμε σκοπό να βάλουμε μπροστά για οικογένεια. Ξέρετε, γάμος, παιδιά. Παιδιά, δικά σας. Βρε, καλά τι λένε σκύλα. Άκου, δικά σας. Αν πιανού ήθελες. Δικά σου. Από κάτι τέτοιες είχα τρομάξει, Κοραλάκι μου, και είχα κλειστεί στον εαυτό μου. Είχα μία θεολόγο στο 12ο της Αγίας Παρασκευής ίδια. Τώρα τι είναι προτιμότερο, η ασχετοσύνη της Λάρας ή η κακία αυτήνης. Τουλάχιστον με τη Λάρα ξέραμε από πού να φυλαχτούμε. Ήταν άσχετη και το καμάρωνε. Μήπως να το ξανασκεφτούμε με την κομπή να πάμε να κάνουμε. Αν ζητήσει να δει πτυχίο. Αγγλικής φιλολογίας. Θα δει. Μου είπαν ότι με ψάχνεις. Τάσο, πώς πάει? Αλλάζω ειδικότητα. Και γίνεσαι? Αγγλοσάξον. Ναι. Αυτό δεν είναι αλλαγή ειδικότητας. Εθνικότητας είναι. Σκάσε που θα πουλήσεις και πνεύμα. Κάθεσε. Τι κάνεις? Το αλλάζω θέση. Δεν κουνιέται με τίποτα, βρε Μαριζάκι μου. Όλο από εδώ κάθεται με τα ποδαράκια του κλειστά. Τόσο χώρο έχω. Ο Σπύρος?
Με το Σπύρο ήμουνα, αλλά το φώναξε Πατάσο. Εσύ πώς και βγήκες από την τάξη? Τον είδα να μιλάει στο πάρκινγκ. Με ποια λες? Με την Παρκαδόρο. Έχουμε Παρκαδόρο? Με τη Στάμου τα λένε. Άκουσες τι λένε? Από το παράθυρο της τάξης τον είδα. Τι με νοιάζει τι λένε? Και κακώς που το ανέφερα. Τίποτα δεν θέλω να ξέρω. Μάντεψε που ήμουν χτες, ε. Μήπως παρά είναι τρελό αυτό που πάτε να κάνετε? Εσύ το λες αυτό? Εσύ? Στο κάτω-κάτω, έτσι όπως κάνω συλλογή από πτυχία, γράφομαι στην αγγλική φιλολογία και σε 4 χρονάκια. Αν δεν βοηθήσεις, Περτούλια, μία ιστά μου που παραιτήθηκε και ένας εσύ που πας αδιάβαστος. Το θες έτσι? Και σιγά την κομπίνα που θα κάνουμε. Στο κάτω-κάτω έχω πάρει lower. Να μια κορνίζα, στο σαλόνι. Όλα τα θυμάμαι. Present, present continuous, future, past, past perfect. The thing is to persuade Magda the bitch. Magda the bitch. Μου λες how? Λοιπόν, πρώτον, θα πας στη Μάγδα και θα της μιλήσεις κι εσύ για τον Τάσο μου. Και δεύτερον, κανένα καλό πλαστογράφο ξέρεις, με ειδικότητα στα πτυχία. Άγρε Μαριζάκι μου, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου έχουν λείψει και εμένα αυτά. Ο Σπύρος μου είναι λίγο μούχλας. Βέβαια, άμα καταφέρουμε να μάθουμε τι φίλο έχει το παιδί, θα του πω να βγούμε έξω να το γιορτάσουμε. Μπουζούκια θες? Γιατί όχι? Α, περίμενε. Θα κοιτάξω για το που εμφανίζεται ποιος. Εμένα ξέρεις ποιος θα μου τέριαζε? Ο Σαρμπέλ. Γιατί ο Σαρμπέλ? Γιατί, άμα ξεσηκώσει τα χορευτικά του Σαρμπέλ, θα σου πω εγώ. Αλλάζει το στο παιδί ή δεν αλλάζει? Ρε χαζό, θα μπει έγκυος γυναίκα στα μπουζούκια σε τόσο ανθυγιεινό περιβάλλον, σοβαρέψου. Πώς πάει? Κατάφερες να ξυπνήσεις καλά εσύ? Μια χαρά στην ώρα μου. Μπουζούκια χθες, τα έμαθα. Μπράβο, αγοράκι μου. Το Μαριζάκι μας το έχει πολύ ανάγκη να το βγάζει πιο συχνά έξω. Άρε, Φίλιππε, την κατάλληλη στιγμή εμφανίστηκες. Για τώρα μιλάς ή γενικά? Γενικά. Πώς από εδώ? Λέω κάτσε να πάω να δω τι κάνει το μωρό. Χθες το βράδυ σ' άφησα σε μια περίεργη κατάσταση. Λέω, είναι καλά, δεν είναι? Τι περίεργη κατάσταση? Είπα τίποτα και ανησύχησες? Καλά, μιλάμε δυο μπύρες, πια και βγήκα γκολ. Έλα, πες, είπα καμιά βλακιά. Όχι, μωρέ. Πάντως δεν σε ξαναφέρω να πιείς, κομμένη. Α, αυτό σημαίνει ότι θα ξαναβγούμε, δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, έλα, πάμε για μάθημα. Θα σε πάρω το απόγευμα, ε. Λέω να κάτσω. Πηγαίνετε και τα λέμε μετά στο διάλειμμα. Ορίστε. Καλημέρα. Για ρίξε μια ματιά εδώ. Αφού δεν παίρνεις από λόγια, δεν έχω άλλη επιλογή. Σου είπα να μην τολμήσεις να έρθεις εδώ με την παραίτηση. Η λίστα με τους συνοδούς καθηγητές που θα πάνε στην ημερήσια στους Δελφούς. Στους Δελφούς? Μίλα τότε, δεν είμαι και επιθεία. Την παραίτηση, την ξανασκέφτηκες? Μίλησα με τη Μαρία. Επιμένει στη δική τους, οπότε... Οπότε τι? Μέχρι να δω τι θα κάνω. Σε σχέση με τι? Γενικά. Γενικά, ειδικά δεν έχει. Μπορούμε να αφήσουμε αυτή την κουβέντα? Γιατί? Τι είναι αυτό που πρέπει να σκεφτείς? Να ζυγίσεις, να μετρήσεις για να καταλήξεις τι είναι αυτό που θες να κάνεις. Οπ, συγγνώμη, αδιακόπτω να περάσω σε λίγο, Τι είναι αδιακόπτη, Σπύρο? Τίποτα σημαντικό. Πες μου. Ήθελα να σας πω για τον Τάσο, τον Βολιώτη. Και μιας και είναι και ο Θάνος εδώ, νομίζω ότι θα συμφωνήσει. Σε τι πράγμα? Αν επιμείνει Θάνος στην παραίτησή της, να πάρουμε τον Τάσο στη θέση της. Νομίζω είναι καλή περίπτωση. Τον Τάσο στη θέση της Μαρίας, από πού και ως πού? Δεν πάτε καλά. Τι τον έβαλες να πει στη Μάγδα? Ο Τάσος καθηγητής αγγλικών. Γιατί? Μια χαρά θα τη διδάξει. Και δεν είναι μόνο μαθηματικός ο Τάσος μου. Είναι και βιολόγος, είναι και στο δεύτερο έτος της νομικής. Και μην τολμήσεις να μπει εμπόδιο στο δρόμο μας. Απόβρασμα της κοινωνίας. Κοραλία, κόφτω γιατί δεν σε παίρνει. Ρε, σε ένα σίγα για σοβαρό άνθρωπο. Αν θα μου πεις με αυτή που έμπλεξες. Ποντίκι, shut up your mouth. Όπα. Άκου τον πως το λαλάει το αγγλικό. Σου είπε και βούλος το αν δεν το κατάλαβες. If you be εμπόδιο, I will be στην δυσάρεστη θέση το κρεφός ο Σπάιρους. Ορμή, ορχή. Ορχή. Ναι, ναι, ορχή. Ποντίκι, διάλεξε. Ή ο Τάσος μου ή ο Σπάιρους. Διλέμμα. Όχι ψέματα, όπως καταλαβαίνεις. Αν δεν περάσει το δικό του, θα μου κάνουν ζημιά. Damage. Big damage. You want it? Τι κάνουμε?
Σε ό,τι κόλαση που ζω και κάθομαι και ασχολούμαι, δεν με αφήνετε στην ησυχία μου. Περτουλιά! Δεν πιστεύω να πέταξε τίποτα ο φιλαράκο σου στη Μάγδα. Όχι, τον πρόλαβα. Αλλά από το γραφείο τη μέχρι εδώ μου τάσουρε κανονικά. Never mind. Will pass. Ορίστε. Will pass. Δηλαδή θα του περάσει. Πάμε να σε κεράσω μια τυρόπιτα, μωρό μου. Will pass. Για να ανακατέψω λίγο τα χαρτιά. Θανούλη, ετοιμάσου να αναμετρηθείς με τις δυνάμεις σου. Πείτε στον κύριο Ποντίκη να έρθει στο γραφείο μου. Πώς από εδώ αναστασάτε? Σας πεθύμησα και είπα να έρθω να δω τι κάνετε. Μάλιστα. Σου λείψαμε, ε? Όχι κι όλοι. Μη λέω και ψέματα. Αλλά? Δεν το κατάλαβα το αλλά. Αλλά λέω. Ποιοι σου λείψανε? Αν ενδιαφέρεσαι για σένα, απ' έξω είσαι. Κάτι άλλο? Όχι. Με κάλυψες. Θέλω να σου πω μόνο τη στιγμή που διάλεξες να κάνεις το κομμάτι σου, δεν είναι και η πιο κατάλληλη. Όπα, όπα. Άμα έχεις να μου πεις κάτι, να μου το πεις στα ίσια. Ποια στιγμή και ποιο κομμάτι μου, δεν σε καταλαβαίνω. Βάλε το μυαλουδάκι σου να δουλέψει και θα καταλάβεις. Κύριε Ποντίκη, σας στείλει η κυρία Ηλιάδη. Την Ηλιάδη μου μέσα. Καλά, πήγαινε. Πήγαινε, έρχομαι. Και εύχομαι, Αναστασάτε, αυτούς που λες ότι πεθύμησες, με μία-δύο επισκεψούλες που τους έκανες, να τελείωσες με το χρέος σου. Έτσι. Αφέθηκα στο χουζούρι και με πήρε το μεσημέρι. Με ζήτησε κανείς? 7 μέχρι στιγμής. Τι 7? Λογαριασμοί. ΟΤΕ, κινητά, ΔΕΗ και κάρτες. Θες να ακούσεις τη σούμα? Είναι ανάγκη να τη μάθω. Μέσω τραπέζι δεν πληρώνονται. Όσο έμενε ο Ανέσης εδώ, ναι. Από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι, ακύρωσε τις πληρωμές. 14.000 η σούμα. Κατέβαινε. Πού να τα βρω? Πλήρωσέ τα εσύ και όταν έχω θα στα δώσω. Ορίστε. Τι ορίστε? Πήρες ένα σπιτάκι και ξεπαραδιάστηκες? Αδυνατό να το πιστέψω. Εσύ δεν μένεις ποτέ χωρίς λεφτά. Τσιμουδιά στη Δέσποινα, δεν χρειάζεται να ξέρει. Από τα λίγα που μου μείνανε για έπιπλα και συσκευές, θες να με πιάσεις κορόιδο? Να σου λείπουν οι εξυπνάδες. Γιατί μαλώνετε, καλέ? Μη δίνει σημασία, η ρουτίνα μας. Καλώς την. Βάλε καφέ να τα πούμε με τη Δέσποινα. Και φέρε και τίποτα να τσιμπήσουμε. Τι? Όχι πολλά. Τι όχι πολλά, καλέ? Νηστικιά είμαι από το πρωί με ένα πενιρλί. Πλούσιο κάντο. Σκέφτομαι να κάνω μερικές αλλαγές. Εσύ μέχρι τώρα δίδασκες στο γυμνάσιο. Ναι, και καλά είμαι εκεί. Δεν συμφωνώ. Θεωρείς ότι ο Σπύρος μπορεί να προετοιμάσει σωστά τους τελειόφοιτους για τις εισαγωγικές? Δεν μου γεμίζει και πολύ το μάτι. Ως τι δεν σου γεμίζει το μάτι? Μια χαρά την κάνει τη δουλειά του. Δεν συμφωνώ. Την τρίτη λυκείου θέλω να την αναλάβεις εσύ. Και θα το κάνεις. Ναι, μαμά μου. Τι σε ήθελε, Πατάσο? Μανούλα μου, ο Σπύρος δεν συμφωνεί και πολύ να πάρουμε το βίντεο και να το πάμε στο θείο το Λάμπρο. Άκου να σου πω, Σισί. Δεν γουστάρωνε, παιδάκι μου, να φακελωθεί το παιδί μου από τώρα στην ασφάλεια. Πώς το λένε? Όχι, δεν ακούω τίποτα. Αν δείξω υπέρηχος, καλώς. Με ποιον μιλάς, κλείστο? Λοιπόν, ακούστε, μου λένε Σισί να το κλείσω. Να το κλείσω, μου λένε Σισί, να το κλείσω. Έλα, γεια, γεια. Λοιπόν, θα βάλω τη μάνα σου στην ανεπιθύμητο να πέφτει γραμμή. Μπας και ησυχάσουμε λιγάκι. Έλα, λέγε. Από τη Μάγδα έρχομαι. Μας αλλάζουν τάξεις. Τι? Αυτό που άκουσες. Εσύ παίρνεις τη δική μου και εγώ παίρνω το γάμα 1. Όχι τυχαία όπως καταλαβαίνεις. Και ποια είναι η γάμα 1? Για προσπάθησε να θυμηθείς.
Η δική μου είναι η γαμμένα. Πρέπει να πάω να το πω στο Μαριζάκι. Και εσύ, μην τολμήσεις και πατήσεις το πόδι σου στην τάξη, ούτε απ' έξω. Πήγα σήμερα το πρωί στο σπίτι και βρήκα μια μπουκάλα από ουίσκι άδεια. Στην ανακύκλωση. Έχετε στην Κυψέλη κάδο για γυαλί. Τι ανακύκλωση, μωρέ, και εσύ που κάνεις που δεν καταλαβαίνεις. Δεν λέω, που και που στα ζόρια του έπινε λίγο το παιδάκι μου. Έχει πάρει από τον πατέρα του. Πάλι καλά. Τι πάλι καλά. Από τον άπαιρνε από σένα. Το παιδί μου δεν πάει καλά, μωρέ. Εγώ σου λέω τον πόνο μου και εσύ μου λες αηδίες. Ξέρει να λέει και τίποτα άλλο. Μια ζωή αηδίες. Παξιμάδια μας έφερες. Δεν πρόλαβα να πάω για ψώνια, βρε Δέσποινα. Άδειο το ψυγείο μας. Να δούμε πότε θα αξιωθούμε να το γεμίσουμε. Να, μόλις μου δώσει λεφτά η Λάρα. Δώσ' της καλέ να πεταχτεί μια στιγμούλα. Λες να έχω μετρητά πάνω μου. Αργότερα που θα πάω στην τράπεζα. Εσύ έχεις. Πώς καλέ, λίμωνο. Λίμωνο, μια στιγμή. €50 φτάνουν. Τι να φτάσουνε, δώσε κανένα 300 να φουλάρουμε το ψυγείο. Μόλις σηκώσω, θα στα δώσω. Άσε, άσε, Δέσποινα. Κράτα τα λεφτά σου και εγώ θα δω τι θα κάνω. Δεν μου λες, θα το κουράσεις κι άλλο να πάρεις τον Ανέστη να γυρίσει σπίτι. Ή θα ρεζιλευτούμε σε όλη την Αθήνα. Δική σου απόφαση να μας αλλάξεις καθηγητή. Με τρόμαξες, πώς μπαίνεις έτσι, παιδάκι μου. Σε ξαναρωτάω, δική σου ήταν η απόφαση να μας αλλάξεις καθηγητή. Ναι, δική μου, τρέχει κάτι. Ναι, να την πάρεις αμέσως πίσω. Γιατί, τι πρόβλημα έχεις. Δεν το λέω μόνο εγώ. Όλη η τάξη το θέλει. Να αφήσει το Σπύρο εκεί που είναι. Σε έστειλε η τάξη εκπρόσωπο. Αφιβάλλω. Ή μήπως το πήρες επάνω σου λόγω προσωπικών διαφορών σου με τον καθηγητή που σας έβαλα. Τι προσπαθείς να πετύχεις. Εσύ τι προσπαθείς να αποφύγεις. Μια χαρά τα μαθαίνω τα νέα σου. Χθες με τον Φίλιππο μπουζούκια. Περάσατε καλά. Καλά θα περάσατε, φαντάζομαι. Είδες λοιπόν τι μας μαθαίνει η ζωή. Σαν τι μας μαθαίνει. Ότι η πρώτη μας επιλογή είναι πάντα η καλύτερη. Αυτό ισχύει και για σένα. Αν μιλάς για την πρώτη μου επιλογή. Με γυρνάς πολλά χρόνια πίσω. Ήμουνα περίπου στην ηλικία σου και στη Θεσσαλονίκη. Και ναι, ποιος ξέρει. Ίσως αν έμενε εκεί να πρόκοβε αυτή η σχέση. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, ο Σπύρος θα παραμείνει εκεί που είναι. Πάρ' το υφάκι σου και πήγαινε το αλλού, Μαρίζα. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Ναι. Και ότι μελέτησα την πατρίδα. Έλα, ρε ξαδέρφη, τι γίνεται. Πάω να ποτίσω λίγο τα λουλούδια και έρχομαι. Κάνε δουλειά σου, Φρόζο μου. Παξιμάδια στο σπίτι του Πασπάτη που ακούστηκε. Και ερχόμουν με μια όρεξη. Ναι, είδες το γιο σου να διάζει την μπουκάλα, γονάτισες από τη στεναχώρια και είπες να έρθεις να γονατίσεις και το ψυγείο μας. Η στεναχώρια μου ανοίγει την όρεξη. Την ανοίγει. Είναι η μόνη που έχει το κλειδί, έχει βγάλει αντεκλείδια και σε άλλες. Σε ποιες άλλες. Στη χαρά, στη νοσταλγία, στην έξαψη, στη λύπη, στη μελαγχολία. Καμιά που να μην μπορεί να σου ανοίξει την όρεξη, υπάρχει. Βεβαίως. Ποια? Βαρύ στομαχιά. Εάν αλλάξει ο άνθρωπος μου τάξη, θα πάω κι εγώ μαζί του. Πού, στη Δευτέρα Γυμνασίου? Γιατί την έχω βγάλει? Μην κολλώνεις, κανείς δεν το θυμάται. Δεν κολλώνω, Φιλιππάκο μου. Πω, έχω αρχίσει και φουντώνω τώρα. Θα πάω να κάνω φασαρία. Πού? Στη Μάγδα. Ήμασταν τι καλά με το Σπύρο μου. Χθες έγραψα και 12 στο τεστ χημίας. 12. Με τόνο. Αφού τα θέματα τα ξέρω από το σπίτι. Εδώ ο Σπύρος μου δεν μου τα δείχνει, αλλά πάω κρυφά και τα βλέπω όταν κοιμάται. Α, έτσι. Καλά, και εσύ ήξερες τα θέματα και έγραψες μόνο 12. Και θυμόμουν και τις 5 απαντήσεις. Απλά τις 3 τις έβαλα σε λάθος ερωτήσεις. Φεύγω, πάω στη Μάγδα να κάνω φασαρία. Πριν που ήσασταν στην τάξη, πέρασε από το ποντίκι σου. Μη, Φίλιππε, μη μου λες τίποτα γι' αυτόν. Okay, απλά το ανέφερα. Λοιπόν, πάω για μάθημα. Σε μία ώρα τελειώνω. Να σε περιμένω να φύγουμε μαζί. Καλά, εσύ ένα πρόβατο και η κόρη σου ιδίως ο διάολος, βρε, Αλίκη μου. Πώς γίνεται αυτό? Και να πεις ότι έχουμε κακά κορίτσια στο σόι μας? Ούτε για δείγμα. Για πες. Α, σου είπε η μάνα μου για το σχολείο. Τι, δεν γίνεται αυτό, βρε, Αλίκη μου. Ε, πώς θα μου τη στείλεις εδώ? Δεν τη δέχεται κανένα σχολείο εκεί. Βρε, Αλίκη, είναι μεγάλη ευθύνη. Και έτσι άτακτη που είναι.
Για περίμενε λίγο. Ναι. Να σου πω εσένα. Μην κάνεις βήμα. Έξω. Αν ήρθες να μου πεις τα ίδια που μου είπε η φιλενάδα σου, γιατί γι' αυτό ήρθες, σε πληροφορώ ότι δεν έχω να ακούσω τίποτα. Δρόμο. Κακίστρο. Κακίστρο. Για έλα να μου το πεις από κοντά. Για έλα αν τολμάς. Αυτό που είπα θα γίνει τέλος. Αυτό μου έλειπε να ανοίξω συζήτηση μαζί σου. Ηλίθιο. Με συγχωρείς, βρε Αλίκη μου, αλλά όταν βλέπω μπροστά μου τη βλακεία προσωποποιημένη. Έλα, για πες για τη μικρή. Ευτυχώς που έφυγες από το σπίτι, γιατί θα το χρειαστώ τον ξενώνα. Θα φιλοξενήσεις κανέναν? Εμένα. Βάζουμε μπροστά να φτιάξουμε τα πατώματα με τον Κοσμά. Τα είδες πως είναι? Δεν κοίταξα κάτω. Χάλια. Θέλουν όλα ξύλωμα. Και αύριο μεθαύριο μπαίνει ο πατωματζής μέσα. Επάνω στη φούρια του να το πιάσει ο Κοσμάς, δεν έκανε ούτε επισκευές ούτε τίποτα. Και πώς θα το πάρει ο γιος σου να σας έχει μέσα στο ίδιο κρεβάτι? Καλή είσαι καλά. Ο Κοσμάς θα μείνει στο δωματιάκι, στο μαγαζί. Είναι που είναι στο μαύρο του το χάλι το παιδάκι μου, μην το προκαλούμε κιόλας. Και γιατί να χωριστείτε, βρε Δέσποινα? Ένας μήνας είναι. Και σαν πώς θα χωριστούμε? Όλη μέρα στο μαγαζί μαζί θα είμαστε. Έναν ύπνο θα κάνουμε χώρια τώρα σιγά. Και θα στερηθείτε την πιο ιερή στιγμή της συζυγικής σας ζωής? Το κρεβάτι? Α, δεν το επιτρέπω. Θα έρθείτε να μείνετε εδώ. Πού εδώ? Εδώ σε εμάς. Η κρεβατοκάμαρα του Ανέστη είναι άδεια. Κοντζάμ δωμάτιο. Γιατί να κοιμάστε χώρια? Και δεν έχεις λαχταρίσει να ζήσεις λίγο σαν αριστοκράτησα? Τώρα που το λες. Τι είδες? Άσε που θα σου κάνει καλό το κλίμα της Εκάλης. Θα σε αναζωογονήσει. Για σκέψου, θα ξυπνάς και θα είσαι άλλος άνθρωπος. Και εδώ θα σε περιμένει και του πουλιού το γάλα. Μπουφές από τους λίγους. Μη κοίτα σήμερα που ξεμείναμε. Αύριο θα είμαστε φουλ. Τι έγινε, βαρέθηκε? Ήξερες να κάνω και τίποτα άλλο εδώ μέσα? Τον ύπνο που έχω ρίξει στο σχολείο ούτε στο κρεβάτι μου. Λοιπόν, σχολάσαμε. Ναι. Τι λέει το πρόγραμμα για τη συνέχεια? Κάνα καφέ να ξενιστάξουμε οπωσδήποτε και βλέπουμε. Κάτσε, όταν είσαι εσύ συνέχεια, όμως τι εννοείς, πολύ συνέχεια? Τι πολύ, ρε Φίλιππε. Αν έχεις προπόνηση ή δουλειά, κανονίζουμε για μια άλλη φορά. Μπορεί να περνάω καλά μαζί σου, αλλά θέλω να σου φορτωθώ κιόλας. Είπα εγώ, ρε χαζό, ότι μου φορτώνεσαι? Όχι, αλλά θέλω να είμαι προσεκτική. Ειδικά με σένα. Για σπάστο μου λίγο αυτό. Νομίζω δεν έχω σκεφτεί πως φέρθηκα. Αλλά θα μου πεις που μυαλό τότε. Μπορεί και όσα γίνανε στη συνέχεια να ήταν ένας τρόπος να τιμωρηθώ για τη συμπεριφορά μου απέναντί σου. Εντάξει, μην λες κουταμάρεις τώρα. Όχι, Φίλιππ, έτσι είναι. Το κακό που κάνεις στους άλλους, είτε σκόπιμα είτε άθελά σου, το βρίσκεις μπροστά σου. Άσε μα το πιστεύω, αυτό με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα. Τιμωρήθηκα όπως μου άξιζε. Να σου πάρω και ένα μηχανάκι από αυτά που έχουν στις πιτσαρίες, θες? Να μην σου κρυώνουν τα φαγητά μέχρι να φτάσει τον Ανέστη. Μια χαρά θα με βολέψει. Πες μου πότε θα το πάρεις, να πάω να βγάλω δίπλωμα. Να σε δω να δίνεις και για δίπλωμα και τι στον κόσμο. Για τον Ανέστη έκανε την καβάντζα σου. Για μας μόνο παξιμάδια. Από τα λεφτά του είναι αγορασμένα αυτά. Για τον ίδιο και για την κόρη του.
Δώσε κι εσύ και σου μαγειρεύω ό,τι θες. Από αύριο αλλάζει το σκηνικό. Ποιο σκηνικό, με τον Κοσμά και τη Δέσποινα? Τους κουβαλάς τάχα για εξυπηρέτηση και πας να βάλεις χέρι στα λεφτά τους? Αφού θα μείνουν εδώ, θα μοιραζόμαστε και τα έξοδα. Πού το μεμπτόν? Κάτσε να πάρει χαμπάρι η Δέσποινα με την παγαβοντιά τους κάλεσες και θα σου πω εγώ. Βρήκες άνθρωπο να κοροϊδέψεις. Λάρα Παστάτη εδώ. Πώς πάει το reality με την κυρία Ηλιάδη? Γράφουν οι κάμερες. Ωραία. Κατά το βραδάκι θα περάσω να δω το υλικό. Ποιος σου έδωσε δικαίωμα να πειράζεις τα πράγματά μου? Δεν χρειάζομαι δικαιώματα, τα περνάω από μόνη μου. Όχι, θα σ' άφηνα να μπεκρουλιάζεις και να νομίζεις ότι έτσι σου περνάει ο πόνος. Μανά, θες να γίνουμε από δύο χωριά τώρα? Να γίνουμε. Τα ουίσκια και τα μουίσκια κομμένα. Δες εδώ τι σου πήρε η μανούλα. Και όχι ότι κόντι, συμβουλεύτηκα ειδικό. Ορίστε. Τούτο εδώ απαλύνει τον πόνο. Για δες καλύτερα τι λέει. Τον πόνο για ρευματισμούς λέει. Έχεις εσύ ρευματισμούς, δεν έχεις. Βράστο, πιέστο και όπου βρει πόνο αυτό θα στον κόψει μαχαίρι. Τούτο εδώ θεραπεύει την κατάθλιψη. Έχω εγώ κατάθλιψη? Αν τι έχεις, φουλ σε βλέπω. Και μην ξαναρθώ εδώ και βρω κανένα μπουκάλι άδειο από ουίσκι, το λέω. Δεν θα σε αφήσω εγώ να καταστρέψει το σηκώτη σου. Ορίστε μας. Λοιπόν, από αύριο δεν θα μένω στο δεύτερο. Μπα και τι θα κάνεις? Θα έρθεις εδώ να με προσέχεις? Έχουμε εμάς τώρα για τα πατώματα και για ένα διάστημα θα μείνω αλλού. Πού αλλού? Να μη σε νοιάζει. Πάντως να ξέρεις ότι εκεί που θα είμαι θα βάλω τα δυνατά μου για να σε σώσω από το κακό που πας να πάθεις. Λοιπόν, πάω. Βράσε ένα από αυτά, πιέστο και πέσε να κοιμηθείς νωρίς. Έλα, φτάνει. Τι γουλιές είπαμε και κοντέψε να διάσεις. Τσιγάρε, Φίλιππε. Να κοίτα που είναι λίγο πιο κάτω από το λαιμό. Ρε, άστα αυτά, εγώ πιο κάτω από τη μέση το βλέπω. Σε λίγο θα μου ζητάς μπουζούκια πάλι. Τι? Τι καθόμαστε? Για κούνα λίγο το κεφάλι σου. Μαρίζα. Δεν είσαι φίλος. Και τι είμαι? Ρε σε φίλοι, παφού μου πως ότι αύριο δεν έχει σχολή. Δηλαδή τι μου το παίρνεις τώρα, μπαμπάς, με προστατεύεις? Κάποιος πρέπει να σε προστατεύσει. Αν εις βρεις τα μπουζούκια παιχνιδάκι να θολώνει το μυαλό σου και να μην σκέφτεται. Τι να μην σκέφτεται? Εσύ ξέρεις. Κοίτα, δεν είμαι πάλι να μπλέκω σε ιστορίες και μετά να την τρώω στο κεφάλι για να τρέχω. Λες ότι σε χρησιμοποιώ? Καλά, άστο τώρα. Τουλάχιστον μέχρι να γίνεις καλά. Γίνεις καλά και βλέπουμε. Θα περάσω αύριο από το σχολείο. Πάλι εδώ είσαι εσύ. Αφού δεν νοιάζεται κανείς για τη Μαρίζα, το έχω αναλάβει μόνος μου. Σαν να λέμε, βάλαμε το λύκο να φυλάει το πρόβατο. Δεν το πιες αυτό. Η Μαρίζα θέλει άνθρωπο δίπλα της. Και τι μου λες εσύ? Ο καθένας εδώ μέσα είναι για την πάρτη του. Πού γίναγες βραδιάτικα? Έβλεπα βίντεο. Τι βίντεο? Το βίντεο μιας προτινόμενης για αποχώρηση. Πού θα μου πάει? Δεν έχει ξεδιπλώσει ακόμα όλο της το ταλέντο. Αλλά πόσο θα κρατήσει, κάπου θα την πιάσω. Τι μου λες ρε Λάρα, πήγαινε να κάνεις παρέα πάνω στη Μαρίζα. Άντε, και βάλει την ορίζια ύπνο. Πάω να τη βάλω. Και συμβούλεψε την καλά. Μπορεί να πουλάς τρέλα για στυλάκι, αλλά κάτι θα έχεις να της πεις. Παίξε μια φορά σωστά το ρόλο σου. Πάω, πάω. Όπως το λες. Την τρέλα μου την έχω για στυλ. Και έμπειρη είμαι και σοφή και πάρα πολύ μυαλωμένη. Πάω να της μιλήσω και να την ανουρίσω. Μωράκι μου, πώς είσαι, χαλιά? Μα ανησύχησε ο Φίλιππος. Μια χαρά είμαι, του φάνηκε. Πάμε μπουζούκια. Μπουζούκια? Φύγαμε!
ξανασκέφτηκες? Καλημέρα, λέει ο κόσμος πρώτα. Μέχρι να δω αν είναι καλή, πες μου αν το ξανασκέφτηκες. Δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάς. Νομίζω ήμουν σαφή στην εντολή που έδωσα. Δεν είπα θα σας πω κάτι και θα το ξανασκεφτώ. Από σήμερα είσαι στη Γάμα 1. Και αν δεν πάω? Αν δεν πας, δεν είσαι να παραδέχεις αυτό που τόσο καιρό προσπαθείς να μου κρύψεις. Έχεις πρόβλημα με κάποιον από τους μαθητές της Γάμα 1? Μάγδα, έχω αναλάβει μια τάξη από την αρχή της χρονιάς και αυτή η αλλαγή δεν είναι καλό. Ούτε για μένα, ούτε για το Σπύρο, ούτε για τα παιδιά. Δεν μου απάντησες. Ωραία κολόνια έβαλες. Σου πάει. Στο ζητάω σαν χάρη. Μην επιμένεις αυτή την αλλαγή. Συνεχίζεις να μην μου απαντάς. Κάνεις λίγο πιο πίσω γιατί όσο να είναι γυναίκα είμαι και αναστατώνομαι. Δεν είμαι και από ατσάλι. Μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι. Και η Μαρίζα δεν ενθουσιάστηκε όταν το έμαθε. Προβλέπω ανεβασμένη τη θερμοκρασία στη Γάμα 1. Μάγδα, σε παρακαλώ. Κι εγώ σε παρακαλώ. Αν μείνεις λίγο ακόμα θα πέσω κάτω. Με το ζόρι κρατιέμαι στα πόδια μου. Στον Ανέστη όλες οι κολόνιες μυρίζουν το ίδιο. Σε σένα βρε αγοράκι μου. Πού θα μου πας? Όσο και να προσπαθείς να ξεφύγεις, μέσα σε κλουβείς, μωρό μου. Καλά στην καινούργια την Νικάρισα. Ωχ, για να με λες Νικάρισα, μη σκέφτεσαι να με μαδίσεις. Εδώ εσύ πήγες να μου χρεώσεις τον ξενώνα σου. Όσο θυμάμαι την Κουρτίνα με την Κλάρα την Έσχος. Γιατί τύθηκες έτσι? Α, αυτό θα είναι το καθημερινό μου για όσο μείνω εδώ. Τι θα φοράω στην Εκάλη, ό,τι φόραγα στην Κυψέλη? Πρέπει να προσαρμοστώ στο περιβάλλον. Μωρέ, μην παλάβωσες. Μόνο τι θέλεις λες. Θα μείνω στην κρεβατοκάμαρα του Πασπάτη. Με τη μούτρα θα μπω? Τα μούτρα έπρεπε να αλλάξεις, όχι τα ρούχα. Ο Κοσμάς? Στο μαγαζί, θα έρθει το βράδυ με το γαμπριάτικο. Πήγε να μου κάνει το ζόρι, κόλλα του βάλα τις φωνές. Με κουστούμι και πούρο του λέω, αλλιώς θα μείνει στο δωματιάκι. Σταμάτα και έχω πονοκέφαλο. Τα ξημερώματα μαζευτήκαμε σπίτι. Ποιοι? Η Μαρίζα και εγώ. Είχαμε βγει μπουζούκια. Φιλενάδα, πάω να σκάσω από τα νεύρα μου. Τα ίδια θες με τον υπέρηχο, τα ίδια και χειρότερα με τη Μάγδα. Όλα στραβά μου πάνε. Και αυτό το σκασμένο δεν λέει να πάει λίγο πιο εκεί? Έχεις κανένα παυσίπονο πάνω σου? Μα ακούς τι σου λέω! Συγγνώμη, άσπαλα, έχω κοιμηθεί μόνο 2 ώρες, δεν σ' άκουσα. Γιατί 2 ώρες? Βγήκα με τη Λάρα χθες. Μπουζούκια πάλι. Με τα λεφτά που σήκωσα από την κάρτα του πατέρα μου θα πάθει πάλι κανένα εγκεφαλικό. Για πες, τι έλεγες? Αυτή η κακή στρεπημένη. Από σήμερα θα έχουμε το ποντίκι, καταλαβαίνεις? Αφού επιμένει η Μάγδα, στο χέρι μας είναι να μην τον έχουμε. Πώς? Πάμε στην τάξη να μιλήσουμε με τα άλλα παιδιά και θα δεις. Το δικό μας θα περάσει. Καλημέρα. Ο Τάσος? Στο σχολείο του. Τι είναι αυτό που κρατάς? Αυτό που ζήτησες. Τυχείο αγγλικής φιλολογίας, δεν ζήτησες? Από πού το οικονόμησες? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Και αν ανακαλύψουμε ποτέ την κομπίνα, την αίσθησες μόνη σου. Εγώ ούτε ανακατεύτηκα ποτέ, ούτε ήξερα κάτι. Ναι, εύχεσαι να μην έρθει ποτέ αυτή η ώρα, διότι δεν μπορώ να σου εγγυηθώ τίποτα. Τι βαθμό έχει το πτυχίο, αριστούχος? Όχι και αριστούχος, κάτι λιγότερο. Λιγότερο? Τώρα φταίω εγώ να στο δώσω πίσω να σου κάνω ένα καινούριο. Ρε Κοραλία, lower έχει ο Τάσος. Και! Το αριστούχος βγάζει μάτι, μην καρφωθούμε μόνοι μας. Δεν φτάνει που σου βρήκα την άκρη, μιλάς και από πάνω. Εδώ θα είναι η φωλίτσα σας. Βέβαια είναι ποτισμένη με την ενέργεια αυτής της βρωμομάγδας. Από ποια μεριά κοιμότανε? Από εκείνη. Ιησούς Χριστός Νικάκη, όλα τα κακά σκορπάει. Με τον απήγανο, με τον απήγανο. Ξορκισμένη να είναι. Και τώρα εσύ νομίζεις ότι με 2 ξόρια το τακτοποιήσες? Κανένα παπά να κάνει αγιασμό δεν έχεις? Έχω στην Κυψέλη. Εσύ δεν έχεις κανέναν από εδώ κοντά? Ναι, έχω όμως βάσιμες υποψίες ότι βγάζει τα φρύδια του. Πέρσι παίζαμε χαρτιά στην Προκοπίου και όπως τον παρατηρούσα. Παίζει και χαρτιά? Το βγαλμένο φρύδι το πέρασε στον Τούκο. Το χαρτί σε πείραξε? Μια αμαρτία είναι το φρύδι. Ο δικός μας βάφει το μαλάκι του. Λίγες φορές έχουμε κάτσει δίπλα-δίπλα στη τζέλα. Η τζέλα?
Αυτή που έχει το κομμωτήριο. Βέβαια και το μαλλί του το φτιάχνει και μανικιούρ του κάνουνε. Τόσο και τόσο του φυλάνε το χέρι, το βλέπουν απεριποίητο. Ούτε ο Θεός δεν το θέλει. Καταλαβαίνεις τι πάει να κάνει η Μάρτα. Πάει να με τσεκάρει με τη Μαρίζα, αλλά δεν θα της δώσω αυτή την ικανοποίηση. Εγώ πάντως θα κάνω ό,τι μου πεις. Στο κάτω-κάτω δεν σου κρύβω ότι με βολεύει η τάξη σου. Γλιτώνω το λούκι με τις εισαγωγικές. Ξενιάζω κάπως. Ρε, εσύ, εγώ πώς θα πάω να κάνω μάθημα. Γέλα λίγο στη θέση μου. Υποφέρω. Και όσο με αντιμετωπίζει σαν πάγος, με κάνει ακόμα χειρότερα. Εγώ πάντως το βλέπω για καλύτερα. Τι καλύτερα? Το να σε βλέπει μπροστά της, όσο και να θέλει να κρυφτεί, κάποιο σήμα θα στο περάσει. Σήμα είπες ή σύρμα? Σήμα, ρε. Σήμα. Αυτό που δείχνει τώρα είναι ότι έχει νεκρώσει μέσα της. Για να δούμε, θα συνεχίσει να νιώθει το ίδιο? Εγώ τρέμω. Ειλικρινά σου λέω τρέμω. Εν τω μεταξύ πιάνω χθες τη Μαρία και τη ρωτάω αν έχει κάνει καμιά κουβέντα στη Μαρίζα. Και σου είπε? Το αρνήθηκε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι έχουν κουβεντιάσει οι δυο τους. Θέλεις να βάλω την Άσπα να ρωτήσει τη Μαρίζα? Έχεις και εσύ κάτι ιδέες ώρες. Εσύ μπορείς. Αφού εμένα δεν μου μιλάει, ρε. Από τα γενέθλια και μετά μιλιά. Γεια. Καλημέρα. Πρωινός, πώς και έτσι. Είπα να περάσω, αλλά μη σας διακόπτω. Καταλαβαίνεις τώρα τι παίζετε? Καλέ, τι ωραίο στρώμα! Ανατομικό! Δεν σου είπα, θα ξυπνάς το πρωί άλλος άνθρωπος. Θα ευχαριστιέσαι ύπνο. Μόνο προσέξτε με τον Κοσμά, γιατί κοιμάμαι δίπλα. Τι να προσέξουμε? Δεν ξέρω πώς είσαστε σαν ζευγάριστε ιδιαίτερά σας, αλλά μην ακούσω και τίποτα φωνές. Φωνές! Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Όταν ζευγαρώνετε είστε κόσμοι ή εκδηλωτικοί? Εγώ με τον Κοσμά. Ποιος εγώ με τη Φρόσο? Πού και πού βγάζουμε καμιά φωνούλα έτσι για το καλό. Φωνούλα ή σαν να σφάζουνε κατσίκια, κομμένες φωνούλες. Α, και αφού όσο θα μείνετε εδώ θα τα μοιραζόμαστε όλα, ήρθανε κάτι λογαριασμοί. Δεν την αφήνει μόνη της ούτε λεπτό. Και όχι μόνο εδώ. Είμαι σίγουρος ότι το ίδιο σημαίνει και στο σπίτι. Κάτσε εσύ να πάρω ένα τηλέφωνο τη Λάρα. Αυτός την έχει σε στενό μαρκάρισμα. Τελειώσανε τα ψέματα. Άντε, πάρε βαθιά ανάσα και προχώρα. Καλή επιτυχία. Όταν λες λογαριασμοί, ακόμα δεν ήρθαμε και θα μας βάζεις να πληρώνουμε. Σαν να μην μου τα λες καλά. Έλα βρε Δέσποινα κι εσύ. Εδώ θα είσαι μία της υψηλής κοινωνίας και κολλάς στους λογαριασμούς. Σιγά το ποσό δηλαδή. Τι σιγά το ποσό? Πού είναι η Φρόσο να μ' ανοίξει τα μάτια? Στο σπίτι της, έχει εργάτες. Παρακαλώ. Άνε, για πείτε μου. Νομίζετε ότι γράφτηκε κάτι που πρέπει να το δω? Έρχομαι. Πού πας, καλέ? Έχω δώσει μια δουλίτσα σε ένα γραφείο παρακολουθήσεως. Μόλις με ενημέρωσαν ότι η κάμερα τσίμπησε κάτι καλό. Δεν θα αργήσω. Σε τούτο εδώ που βλέπεις, Κοσμά μου, θα ζήσει μια μέρα ο θάνος μου. Μαλάκωσε καθόλου η μικρή? Σαν η μίσκληρη την είδα σήμερα.